πάμε στην Νάντια Ριγάτου να μας πει για τον έρωτα φυγά, λοιπόν. Ελάτε, γιατί δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, Μπέτη, ενώ μέχρι χθες το αδίστακτο κουκλί ήταν καταζητούμενο, σήμερα ο Ιάσονας παίρνει μια ηρωική απόφαση. Ο μικρός Γιωργάκης έχει αρρωστήσει και χρειάζεται νοσοκομείο. Ναι. Είναι δυνατόν να αφήσει τη γυναίκα του και το παιδί του και να μην του συνοδεύσει στο νοσοκομείο? Θα του συνοδεύσει, λοιπόν, αλλά εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα τον συλλάβει ξανά η χωροφυλακή και θα τον οδηγήσει στο κελί της απομόνωσης. Την ίδια ώρα, ο δαιμόνιος Κοντογιάννης διαδίδει ότι οι εισαγγελίες που έχει αναλάβει την υπόθεση του Ιάσονα είναι από αυτές που χρηματίζει. Πάει λοιπόν η καλή του η Μανούλα με το δωράκι στην εισαγγελέα, η οποία η εισαγγελέας όμως γίνεται έξαλλη. Μέσα σε όλα αυτά, ο Μάρκος, ενώ παρηγορεί τη γυναίκα του την Ευγενία που ο πατέρας της έπαθε έμφραγμα, την αφήνει στην Αθήνα με τον πεθερό και κατεβαίνει στη Μεσσηνία, όπου εκεί ξανά μανά έχει μία συνάντηση με την Αλεξάνδρα που τι να σας πω. Δείτε. Για να δούμε. Πας όπου σου κάνει όρεξη. Έχεις περάσει πολλά, κόρη μου, σου αξίζει. Ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε? Με τη συγκεκριμένη εισαγγελέα, πολύ φοβάμαι ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Πότε θα σταματήσει αυτή η έκθρα με τον Μάρκο? Σύντομα, κόρη μου. Δεν είναι ένοχος. Και από μένα, ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ, γίνεστε προσβλητικοί. Βγείτε έξω, έξω. Σε τρεις ημερούλες, το αφεντικάκι σου θα είναι έξω. Μάρκο, ας μην μόνο μας είναι έξω. Σε εμάς έπρεπε να τύχει αδιάφθορη. Έπεσε φιλί, είδα καλά. Πού είναι ο μακαλιάς τώρα, ρε παιδάκι μου, να πάθει να μείνει? Θέλω να σας πω, το μόνο που θα σας αποκαλύψω πριν φύγω είναι ότι θα φτάσουν πάρα πολύ κοντά στο να αλλάξουν τις ζωές τους. Να αλλάξουν. Αλλά θα συμβεί ένα τραγικό γεγονός που θα τον πιάσουν η ευαισθησία στο Μάρκο και θα κάνει πίσω. Καρμπή. Mm. Αυτό δεν είναι αλλαγή ζωής, αγάπη. Αυτό είναι θα τα βρω, ντύξω όλα κάτω και θα φύγω. Κατάλαβες. Αλλά δυστυχώς δεν θα το δούμε. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή μπορεί και να το δούμε όμως. Εμείς εδώ είμαστε. 6 παρατέταρτο κάθε μέρα έρωτας φυγάς.